ντέρμπι είχε πολύ ωραίο ρυθμό στο ξεκίνημά του. Μόλις το 5ο λεπτό ο Μπενζεμά βρήκε το Βαλβέρδε που έγινε ο πρώτος Ουρουανός σκόρερ της Ρεάλ κόντρα στην Μπάρτσα. Ωστόσο η απάντηση ήρθε έπειτα από 3 λεπτά με τον Ζόρντι Άλμπα να δίνει στο Φατί. Ο πιτσιρικάς εξτρέμ έγινε ο δεύτερος νεότερος σκόρερ σε κλάσικο, χάνοντας το ρεκόρ μόνο για 3 ημέρες. Με κεφαλιά ο Κουτίνιο άγγιξε τον γκολ στο 54. Ο Λεγκλέ τράβηξε χωρίς λόγο τον Σέρχιο Ράμος, ο τελευταίος έπεσε εντυπωσιακά. Ήταν πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο ηγέτης των Μαδριλένων φτάνοντας τα 25 εύστοχα στη σειρά. Στο φινάλε ήρθε και τρίτο γκολ στην εστία του Νέτο, ο πορτιέρο της Μπάρτσα έχασε την μπάλα και ο Μόντριτς το 90 έπειτα από ωραία προσποίηση τελείωσε με εξωτερικό φάλτσο. Η καλή διάθεση επανήλθε στο στρατόπεδο της Ρεάλ που πλέον έχει μια νίκη παραπάνω, 97 έναντι 96 των καταναλών. Αλλά στην Μπαρτσελόνα τα πράγματα πάνε το κακό στο χειρότερο. Πριν το μάτς υπήρχαν πανό κατά του Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου. Μετά την ήττα η κατάσταση θα ζωρίσει ακόμα περισσότερο για τον πρόεδρο και γενικότερα για το κλαμπ.